Με το βίντεο αυτό θα ξεκινήσουμε μία μίνι σειρά πάλι καινούργια πάνω σε δομές δεδομένων. Τι είναι καταρχάς οι δομές δεδομένων? Είναι τρόποι αποθήκευσης πληροφοριών στη μνήμη. Εντάξει. Οπότε γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί αναλόγως με το πρόβλημα το οποίο έχουμε να λύσουμε, ενδέχεται να μας είναι χρήσιμοι κάποιοι διαφορετικοί τρόποι αποθήκευσης των δεδομένων από αυτούς που μας προσφέρει η Python. Εντάξει. Και υπάρχει για παράδειγμα η δεντροειδής αποθήκευση, πάρα πολύ χρήσιμη. Υπάρχει επίσης η αποθήκευση σε μορφή γράφου, η οποία πάλι είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Για παράδειγμα μπορείς να αποθηκεύσεις ένα οδικό δίκτυο μέσα σε μια τέτοια δομή. Οπότε η κατασκευή δομών δεδομένων είναι κάτι εξαιρετικά χρήσιμο. Τώρα, έχεις μάθει ήδη κάποιες δομές δεδομένων. Έχεις μάθει τη δομή δεδομένων της λίστας. Έχεις μάθει το σύνολο, ας πούμε. Έχεις μάθει επίσης το λεξικό. Όλα αυτά είναι δομές δεδομένων στην πραγματικότητα, έτσι, και έχουν μια φιλοσοφία. Και εμείς τώρα, όταν μελετήσαμε τη λίστα, δεν πήγαμε σε λεπτομέρειες για το πώς έχει υλοποιηθεί εσωτερικά. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε ιδέα πώς έχει υλοποιηθεί εσωτερικά, δηλαδή πώς ακριβώς αποθηκεύονται οι μεταβλητές, τι ακριβώς γίνεται, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει όμως είναι ότι να ξέρουμε πώς να ορίσουμε μια λίστα και μετά να έχουμε το πακετάκι όλων των μεθόδων οι οποίες έχει φτιάξει κάποιος πάνω στη λίστα. Έχει φτιάξει οι προγραμματιστές της Python πάνω στη λίστα για να τις χρησιμοποιήσουμε μετά στα προγράμματά μας. Κατάλαβες? Τώρα, μέσα σε αυτή τη μίνι σειρά θα δούμε τέσσερις πολύ βασικές δομές δεδομένων. Εντάξει, θα δούμε τη στίβα, την ουρά. Θα δούμε επίσης τη λίστα και θα δούμε και το δέντρο. Και αν προλάβουμε, ίσως να δούμε και το γράφο. Θα το δούμε αυτό. Οπότε, αυτές οι δομές δεδομένων τώρα θέλω να τις σκέφτεσαι με τον ίδιο τρόπο όπως είχαμε τη λίστα. Δηλαδή, θα πάμε τώρα όμως εμείς να κάνουμε την υλοποίηση. Και τι θα κάνουμε? Θα φτιάξουμε μια ωραία κλάση. Πρόσεξε τώρα πόσο πολύ εξυπηρετεί η κλάση αυτό το σκοπό. Γιατί η κλάση τι έχει? Έναν τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων και μετά έχει τις μεθόδους. Άρα λοιπόν, μόλις με το καλό την τελειώσουμε την κλάση αυτή, την κλάση στίβα για παράδειγμα, αμέσως μετά θα μπορούμε να πάμε να χρησιμοποιήσουμε την κλάση έτσι όπως φτιάχνουμε κανονικά μία λίστα. Εντάξει, θα το δούμε λίγο στην πράξη και γι' αυτό το λόγο αυτή εδώ την άσκηση περισσότερο πρέπει να τη δούμε μαζί για να καταλάβεις καλά τη φιλοσοφία των δομών δεδομένων. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε τι είναι μια στίβα. Την είχαμε χαϊδέψει τη στίβα. Σε ένα από τα πρώτα μαθήματα είχαμε κάνει άσκηση κιόλας που υλοποιούσε τη στίβα. Τώρα όμως θα την κάνουμε πολύ πιο formal, θα χρησιμοποιήσουμε κλάση και θα δεις κιόλας και την ποιότητα στην αναπαράσταση. Η στίβα λοιπόν είναι μια δομή δεδομένων με γραμμική διάταξη. Όταν λέμε γραμμική διάταξη, εννοούμε ότι τα δεδομένα μπαίνουν σε μια γραμμή, σε αντίθεση με το δέντρο που θα δούμε στη συνέχεια, το οποίο δεν έχει γραμμική διάταξη, έχει δεντροειδή διάταξη τέλος πάντων. Στην οποία οι βασικές πράξεις που γίνονται είναι η όθηση και η εξαγωγή ενός στοιχείου. Η όθηση και η εξαγωγή ενός στοιχείου όμως γίνονται από τη μία μεριά της στίβας και μάλιστα από την κεφαλή της στίβας όπως λέμε και ισχύει και το γνωστό αρτικόλεξο last in first out, δηλαδή το τελευταίο πράγμα το οποίο μπαίνει στη στίβα είναι το πρώτο το οποίο θα βγει. Παρατήρησε λίγο τη λειτουργικότητα. Να εδώ μια στίβα η οποία είναι άδεια. Την έχω απεικονίσει και έτσι καθέτος προκειμένου να σου θυμίζει λίγο τη στίβα με τα πιάτα, ας πούμε. Και αμέσως μετά πηγαίνω και κάνω ένα push το 2 και μπαίνει το 2 κάτω-κάτω. Αμέσως μετά κάνω ένα push το 6, το 6 μπαίνει πάνω από το 2. Μετά κάνω ένα push το 4, το 4 μπαίνει πάνω-πάνω από το 6. Και μετά κάνω τα pop. Τα pop τι κάνουνε? Τα pop πηγαίνουν και παίρνουν το στοιχείο που βρίσκεται πάνω στη στίβα και το εξάγει, το επιστρέφει πίσω σε αυτόν που το κάλεσε και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα μπορώ να κάνω εναλλαγές από push και pop και αυτή είναι η βασική λειτουργικότητα της στίβας που συνοψίζεται στο LIFO, έτσι, last in, first out. Ωραία, πάμε τώρα να ακολουθήσουμε τις υποδείξεις. Λέει ορίστε την κλάση στίβα να περιέχει μια λίστα με όνομα array και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, ακριβώς επειδή θα φτιάξουμε μια κλάση και με βάση και αυτά που είπαμε και στο μάθημα, σε ένα πιο περίπλοκο πρόγραμμα εξυπηρετεί να φτιάχνουμε μία κλάση μέσα σε ένα ξεχωριστό module. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που θα έχουμε ορίσει τη στίβα θα μπορούμε να την ξαναχρησιμοποιήσουμε μετά σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μας φανεί χρήσιμο. Και αυτό είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό της επαναχρησιμοποίησης κώδικα. Εντάξει. Άρα, πάμε επί του πρακτέου να ορίσουμε καταρχάς ένα module το οποίο θα λέγεται stack.py, το οποίο θα είναι το αρχιάκι το οποίο θα ορίζει τη στίβα. Συνεπώς πηγαίνω και ορίζω την κλάση stack μου, αυτό το οποίο θα κάνω στην αρχικοποίηση.
θα είναι ότι θα ορίσω ένα πίνακα, ο οποίος πίνακας αρχικά θα είναι κενός. Είναι μια λίστα τέλος πάντων, η οποία αρχικά είναι κενή. Πάμε παρακάτω. Μετά, έχει μια μέθοδο η οποία λέγεται push, η οποία θα παίρνει όρισμα κάποιο στοιχείο και θα το βάζει στο τέλος του array. Πάρα πολύ εύκολη η υλοποίηση και αυτού του πράγματος. Συνεπώς έχουμε την μέθοδο η οποία θα λέγεται push, η οποία θα παίρνει σαν όρισμα ένα element, ας πούμε, το οποίο έχει και ενδιαφέρον ότι η Python έχει αυτή τη φοβερή λειτουργικότητα. Στην πραγματικότητα, εμείς μπορούμε να φτιάξουμε μια στίβα η οποία μπορεί να είναι ακεραίων, μπορεί να είναι πραγματικών, μπορεί όμως να είναι και ανάμεικτων πραγμάτων. Στην ουσία είναι μια στίβα από objects, όπου τα object τώρα μπορεί να είναι οτιδήποτε. Οπότε έκανα ένα push εδώ πέρα και αυτό το οποίο θα κάνω είναι θα πάω στο self.array και θα του κάνω ένα append και θα χώσω το καινούριο στοιχείο στο τέλος. Έκανα λοιπόν την προσθήκη μου, πάμε παρακάτω, έχει μετά μια μέθοδος pop, η οποία μέθοδος pop εξάγει το στοιχείο στο τέλος του array και το επιστρέφει. Πολύ καλά. Συνεπώς έχουμε ένα def pop, αυτή είναι εδώ τη μέθοδο, self, δεν παίρνει κάποιο άλλο όρισμα. Αν το self array λοιπόν είναι ίσο με την καινή λίστα. Τώρα εδώ πέρα σου θυμίζω βέβαια ότι θα μας βγάλει και τη διορθωσούλα για να το γράψουμε λίγο πιο κομψά, δηλαδή η boolean expression μπορεί να γραφτεί κατευθείαν έτσι. Αν not self array σημαίνει ότι η λίστα είναι άδεια, τότε πηγαίνουμε και επιστρέφουμε τίποτα. Εντάξει, σου θυμίζω ότι το none ιδίως για την επιστροφή αντικειμένου υποδεικνύει ότι δεν επιστρέφουμε το τίποτα. Να το θυμόμαστε αυτό πάρα πολύ καλά. Αλλιώς πηγαίνουμε και επιστρέφουμε. Ποιο τώρα, πρέπει να κάνουμε ένα pop από τη λίστα μας. Και σου θυμίζω τώρα ότι η pop, άμα δεν τις βάλεις ορίσματα, σου επιστρέφει ούτως ή άλλως το τελευταίο στοιχείο. Εντάξει. Array pop λοιπόν, και με τον τρόπο αυτό μας επιστρέφεται πράγματι το τελευταίο στοιχείο της λίστας. Εδώ πρέπει να βάλουμε βεβαίως και το self και πρακτικά τώρα έχουμε τελειώσει. Εντάξει, να οι δύο βασικές λειτουργίες και έχει και μια πράξη η οποία είναι κάπως δευτερεύουσα, η μέθοδος length η οποία επιστρέφει το πλήθος των στοιχείων της στίβας. Πάρα πολύ εύκολη και αυτή εδώ, πηγαίνω και χρησιμοποιώ την length η οποία θα επιστρέφει απλά το length του array. Εντάξει. Αυτά λοιπόν αναφορικά με την στίβα μου, πάλι και εδώ set self.array και εδώ τώρα μου υπογραμμίζει και κάτι Python, γιατί όπως θα δούμε στο επόμενο μάθημα, ειδικά για τη length υπάρχει και ένας πιο έξυπνος τρόπος να το φτιάξουμε και συγκεκριμένα δηλαδή, να μπορούμε να γράφουμε ας πούμε len της στίβας, πώς κάνουμε len μιας λίστας, len ενός λεξικού κτλ, αλλά αυτό θα το μάθουμε στο επόμενο μάθημα. Ωραία, τελειώσαμε στην ουσία, αυτός είναι ο ορισμός της στίβας, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω, τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα μικρό παραδειγματάκι, όπου είναι η διαδική αναπαράσταση ενός αριθμού, δηλαδή η αναπαράσταση ενός αριθμού στο διαδικό σύστημα αρρύθμισης. Για τον υπολογισμό της διαδικής αναπαράστασης ενός ακεραίου αριθμού κάνουμε διαδοχικές διαιρέσεις με το διαυτόλιο αλγόριθμος. Τώρα, η υλοποίηση κάνει τα εξής: εισάγουμε τα διαδοχικά υπόλοιπα σε μία στίβα και έπειτα εξάγοντας τα έχουμε τη διαδική του αναπαράσταση. Αυτός είναι ένας μίνι αλγόριθμος ο οποίος κάνει τη δουλειά. Συνεπώς, για παράδειγμα, αν θέλω το 135 να το μετατρέψω σε διαδικό, κάνω τη διαίρεση με το 2, το πηλίκο της διαίρεσης είναι 67, το υπόλοιπο είναι 1, κρατάω τα υπόλοιπα των διαδοχικών διαιρέσεων, μετά παίρνω το 67 και το διαιρώ με το 2, το πηλίκο είναι 33, το υπόλοιπο είναι 1, μετά διαιρώ το 33 με το 2, το πηλίκο είναι 16, το υπόλοιπο είναι 1, το 16 με το 2 και τα λοιπά και τα λοιπά. Και φτάνω μέχρι το σημείο που το πηλίκο είναι ίσο με το 0. Εκεί πέρα σταματάω, εντάξει. Όταν το πηλίκο είναι ίσο με το 0 σταματάω. Όμως τα υπόλοιπα θα τα έχω προωθήσει στη στίβα με τη σειρά την οποία έχουν έρθει. Τώρα, αμέσως μετά κάνοντας pop από τη στίβα 1-1 τα στοιχεία, στην ουσία παίρνουμε με αντίστροφη σειρά τα υπόλοιπα και ακριβώς αυτή η αναπαράσταση είναι η αναπαράσταση του αριθμού αυτού στο διαδικό σύστημα αρρύθμισης. Πάμε να το υλοποιήσουμε λοιπόν, είναι η επόμενή μας άσκηση, exercise 13. Ωραία, λοιπόν, η πρώτη μας δουλειά είναι να πάμε στο module το οποίο έχουμε φτιάξει, στο stack και να κάνουμε import το stack. Εντάξει, δηλαδή αυτή την κλάση να την κάνουμε import. Τώρα πλέον μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε κανονικά αυτή την κλάση με τόσο απλό τρόπο. Ωραία. Τώρα, μας λέει βέβαια εδώ πέρα στο τέλος να κατασκευάσουμε συνάρτηση η οποία θα κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή με όρισμα τον ή να επιστρέφει τη διαδική του αναπαράσταση ως συμβολοσυρά. Συνεπώς, θα ορίσω μια συνάρτηση η οποία θα λέγεται binary.
θα παίρνει σαν όρισμα αυτόν τον αριθμό τον ι, και η πρώτη δουλειά είναι να πάει να δηλώσω μια τέτοια στίβα. Δηλαδή πηγαίνω και λέω ότι έχω μια στίβα η οποία θα είναι η στου, θα την πω, και θα καλέσω το stack χωρίς, δεν παίρνει κάποιο όρισμα constructor ούτως ή άλλως, οπότε τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ωραία, τώρα επί το έργο. Έχουμε έναν συγκεκριμένο αριθμό, τον ι, τον έχουμε δεχτεί σαν όρισμα απόξω και πρέπει να κάνουμε μια επαναληπτική διαδικασία, έτσι. Συνεπώς, πηγαίνω και λέω ότι όσο το ι, γιατί θα επηρεάζω διαρκώς την τιμή του, έτσι, είναι μεγαλύτερο από το 0, σου θυμίζω προηγουμένως λέγαμε ότι σταματάει όταν το ι γίνει ίσο με το 0, αυτό το οποίο θα κάνω είναι ότι θα πάω στη στίβα μου και θα κάνω ένα push, πιο το υπόλοιπο της διαίρεσης του ι με το 2, δηλαδή θα κάνω το ι μόντουλο 2, έτσι. Αυτά τόσο απλά, και αμέσως μετά η επόμενη δουλειά θα είναι να πάρω τον ι και να το διαιρέσω με το 2. Ακέραιο όμως διαίρεση για να μην έχουμε διαδικά ψηφία. Εντάξει. Με τον τρόπο αυτό τώρα έχουμε καταφέρει και έχουμε βάλει στη στίβα πράγματα τα υπόλοιπα. Ωραία. Τώρα συνεχίζουμε. Επόμενη μας δουλειά είναι να πάμε και να εξάγουμε από τη στίβα ένα-ένα τα στοιχεία. Εντελώς αντίστοιχα πηγαίνω και γράφω ένα while. Αυτό το κάνω λίγο, θα το κάνω λίγο απλοϊκά. While true δηλαδή, με ένα τέρμονα βρόχο. Και στη συνέχεια θα πάω και θα το κάνω λίγο απλά για να το τσεκάρω λίγο, δηλαδή απλά θα πάω και θα τυπώσω πρώτα το τρέχον στοιχείο το οποίο θα κάνω pop από τη στίβα. Δηλαδή πηγαίνω στη στίβα, μου κάνω ένα stack pop και αμέσως μετά το τυπώνω για να το δω λίγο μπροστά μου. Εντάξει, θα βάλω λίγο εδώ και να μου τα βγάλει σε μία γραμμή, το end να είναι τέλος πάντων το τίποτα. Και στη συνέχεια αυτό θέλω να συνεχίζεται όσο η στίβα έχει στοιχεία. Έτσι. Οπότε μπορούμε να αλλάξουμε και τη συνθήκη εδώ και να πούμε ότι μιας και το έχουμε φτιάξει και το length, όσο το stack length ας πούμε είναι μεγαλύτερο από το 0. Έτσι. Όσο δηλαδή ακόμα έχει στοιχεία η στίβα, συνέχισε να κάνεις αυτήν εδώ τη δουλειά. Νομίζω μπορούμε να κάνουμε ένα πρώτο έλεγχο εδώ ότι όλα πηγαίνουν καλά και να του καλέσω τη συνάρτηση binary με όρισμα τον αριθμό που έχουμε και στο παράδειγμα στη διαφάνεια. Να βάλω δηλαδή το binary του 35. Το τρέχω που λες και πράγματι μου βγάζει και το σωστό αποτέλεσμα, ένα 4-0 και αμέσως μετά το 111. Τώρα, μου το τύπωσε στην οθόνη, εγώ ήθελα να επιστρέφει μια συμβολοσυρά, οπότε εδώ πρέπει να κάνω κάποιες μικρές τροποποιήσεις στο πρόγραμμά μου, έτσι. Τώρα, για να το κάνω συμβολοσυρά πρέπει να παίξω χαρακτήρα-χαρακτήρα και να τα βάλω τα αποτελέσματα σε μια λίστα, γιατί αμέσως μετά έχω έναν τρόπο να συνενώνω τα αποτελέσματα σε μια, τα αποτελέσματα μιας λίστας, να τα κάνω μια ολοκληρωμένη συμβολοσυρά από αυτά που είχαμε μάθει εκεί στο μάθημα 9. Συνεπώς, πηγαίνω και φτιάχνω μια λίστα η οποία αρχικά είναι κενή και το stack pop το οποίο μου επιστρέφει, το οποίο βέβαια είναι ένας αριθμός, θα πάω και θα το κάνω append στη στίβα, θα το βάλω append στη λίστα μου. Αλλά αυτό θα το μετατρέψω πρώτα σε μια συμβολοσυρά. Τώρα, εδώ άμα κάνω ένα print το res, θα δούμε το αποτέλεσμα, αν είναι αυτό το οποίο μας εικονοποιεί. Πράγματι λοιπόν, δες ότι είναι ένας πίνακας που περιέχει σύμβολα. Στη συνέχεια μπορούμε να πάμε και να κάνουμε ένα join αυτά τα πράγματα. Υπήρχε μια σημαντική συνάρτηση η οποία ήταν η join, η οποία συνένωνε strings τα οποία είναι αποθηκευμένα πάνω σε κάτι το οποίο είναι επαναλήπτης, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε επανάληψη πάνω σε αυτό. Οπότε πηγαίνω και βάζω απολύτως τίποτα όταν κάνουμε το join και το μόνο που του πετάω σαν όρισμα είναι το res. Αυτό θα είναι και το αποτέλεσμα το οποίο θα επιστρέψω. Αυτό πράγματι δηλαδή είναι μια συμβολοσυρά που περιέχει αυτό το οποίο θέλω. Συνεπώς το μόνο το οποίο θα αλλάξω εδώ είναι, θα βάλω ένα print το αποτέλεσμα, το οποίο πλέον είναι μια συμβολοσυρά. Το τρέχω και πράγματι δηλαδή το αποτέλεσμα είναι μια συμβολοσυρά. Τώρα θα παίξω και λίγο εδώ με την αδειά σου, δηλαδή θα βάλω for i in range στο, να το βάλω μέχρι το 200, μέχρι το 300 τέλος πάντων, και θα πάω και θα τυπώσω το binary του i για να διαπιστώσω ότι όλα πάνε καλά. Και πράγματι εδώ πέρα έχουμε τους διαδικούς αριθμούς όπως παρατηρείς, έτσι, από το 0 έως το 299. Ωραία, τελειώσαμε. Αυτά αναφορικά με την πρώτη μας δομή δεδομένων. Τώρα, κάτι το οποίο είναι σημαντικό, είναι κάτι το οποίο κάνω εδώ στο πρόγραμμά μου, έτσι, δηλαδή το stack μου δίνει μια λειτουργικότητα. Έχει μια push, μια pop και έχει επίσης και τη length. Όταν χρησιμοποιώ μια δομή δεδομένων, εννοείται ότι δεν πηγαίνω να πειράξω την υλοποίηση της δομής δεδομένων, δηλαδή ποτέ δεν θα πω, ας πούμε, stack.array να πάω να πειράξω αυτό το εσωτερικό array. Είπαμε και προηγουμένως ότι είμαστε ενήλικοι, οπότε αυτό θα το σεβόμαστε όταν
κάνουμε τη διαχείριση μιας δομής δεδομένων. Στην πραγματικότητα, στις δομές δεδομένων και από εκεί κιόλας πηγάζουν αυτά που λέγαμε πριν για Java και C++ και απόκρυψη πληροφορίας και κολοκύθια. Θεωρείται πολύ σημαντικό ότι όταν χρησιμοποιούμε και φτιάχνουμε μια δομή δεδομένων, δεν μας ενδιαφέρει η υλοποίηση και το μόνο το οποίο πραγματικά μας ενδιαφέρει είναι να χρησιμοποιούμε τις πράξεις, δηλαδή τις μεθόδους που έχουν υλοποιηθεί για αυτήν την δομή δεδομένων. Συνονιθήκαμε. Αυτά λοιπόν αναφορικά με την πρώτη μας δομή δεδομένων. Το stack είναι πλέον ένα εργαλείο έτοιμο, το έχουμε χώσει και σε ένα module και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε οποτεδήποτε ξανά μας φανεί χρήσιμο. Πολύ ενδιαφέρον κιόλας αν έρχεσαι από άλλη γλώσσα προγραμματισμού. Είναι θυμάσαι πόση ταλαιπωρία χρειάζεται για να φτιάξουμε δομή δεδομένων η οποία να παίρνει σαν στοιχείο οποιοδήποτε τύπου δεδομένων πράγμα. Εδώ πέρα η Python είναι μαγευτική, έτσι, γιατί φαντάζεσαι ότι μπορεί μέσα στο stack μου να έχω ό,τι τύπο δεδομένων γουστάρω και μάλιστα και ανάμεικτο ακόμα. Εδώ φαίνεται η αξία του collection της Python. Δηλαδή πραγματικά πόση ισχύ και πόση ευκολία μας δίνει σαν προγραμματιστές. Αυτό για να το κάναμε σε C++ δηλαδή, θα έπρεπε να καθόμαστε και να γράφουμε κώδικα πάρα πολύ μεγάλο. Αυτά λοιπόν και θα συνεχιστεί βέβαια σε αυτό το project και με άλλες δομές δεδομένων.